Να πάμε κατευθείαν και στη Γεωργία Γαρατζιώτη, η οποία βρίσκεται στο χωριό Κρυονερίτης, ένα από τα χωριά που οι κάτοικοι ασχολούνται με την παραγωγή ρυτίνης και οι ζωές τους ως εκ τούτου είναι ταυτισμένες με το δάσος. Ένα δάσος, Γεωργίο, το οποίο δεν υπάρχει πλέον. Ματίνα, εδώ οι κάτοικοι ασχολούνται μόνο με τη ρυτίνη. Είναι 180 κάτοικοι εδώ στον Κρυονερίτη. Θεωρείται το χωριό των ρυτινοσυλλεκτών εδώ της Εύβοιας και ασχολούνται μόνο με αυτό. Μετά από αυτή τη μεγάλη φυσική καταστροφή στην περιοχή, έχουν μείνει χωρίς δουλειά. Δίνω όμως το λόγο στον κύριο Γιάννη Βεγγερό, είναι ο πρόεδρος της κοινότητας και ρυτινοσυλλέκτης, για να μας πει ποια είναι η επόμενη μέρα για εσάς, κύριε Γιάννη. Όπως είδατε, γύρω-γύρω δεν υπάρχει ούτε ένας πεύκος. Όπως είπαμε και πιο μπροστά, είμαστε 80 οικογένειες. Είναι αυτό ζούμε. Και τώρα τι θα γίνει το αύριο. Το αύριο έχουμε πολλά να έχουμε προτείνει, έχουμε λύσεις. Τι έχετε σκεφτεί δηλαδή να προτείνετε? Ότι όταν φτάνουμε στα 55 να μπαίνουμε στη σύνταξη. Γιατί δεν έχουμε ούτε ούτε ένσημα μπορούμε να κολλήσουμε ούτε τίποτα. Και είναι ο νέος ο κόσμος να μπει μέσα στα δάση τώρα να δουλέψουν. Το δάσος θα κάνει πάρα πολλά χρόνια μπορεί να ξαναγίνει όπως είναι. Υπάρχει να καθαρίσουν το δάσος, να κάνουμε... Γι' αυτό το σκεφτήκατε αυτό. Ναι. Τώρα τα πέφτια θα γίνει μετά από 30 χρόνια. Άμα θέλει να κρατήσει τον κόσμο εδώ στην Εύβοια, πρέπει να μας βοηθήσουν. Άμα δεν θέλουν να τους πάρουν όλους μέσα στην Αθήνα, μάλιστα, τι θα γίνει, τι θα φάμε μετά. Εσείς ζούσατε εδώ τις οικογένειές σας από αυτή τη δουλειά. Οικογένειες. Μόνο με αυτή τη δουλειά. Μόνο από τα ρετσίνια. Τι θα κάνει το αύριο. Μα πού θα πάρουμε και μια δραχμή, πώς θα συντηρηθούμε. Γι' αυτό κοιτάξτε ό,τι μπορούν να κάνετε να μας βοηθήσουν. Ματίνα, να δώσω το λόγο και στον κύριο Στάθη. Είναι και ο κύριο Στάθης, ναι, ρυθμοσυλλέκτης. Ναι. Κύριε Στάθη. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Σας τα είπε και ο συνάδελφος εδώ. Ζητάμε έστω αυτή τη στιγμή την πολιτεία να βρεθεί στο πλευρό μας. Είμαστε 1.500 οικογένειες στον δρόμο αυτή τη στιγμή. Το αύριο τι θα κάνουμε, πώς θα ζήσουμε. Εδώ όλα τα γύρω χωριά ασχολούνται με τη ρετσίνη. Όλοι με τη ρετσίνη. Όλοι οι Βόρειοι Εύβοια. Υπάρχουν όμως και κτηνοτρόφοι, αρκετοί που έχουν υποστεί. Και νοσοκόμοι που έχουν τα ίδια προβλήματα. Αυτό όπως είπε και ο Γιάννης, τα 55 να βγαίνουμε στη σύνταξη και τους νέους ανθρώπους δεν ξέρουν τι θα κάνουν, να τους βάλουν στη δασαρχία, να τους βάλουν στην περιοριστική, δεν ξέρω πώς τους βάλουν αυτά τα παιδιά και να μείνουν στον δρόμο. Αυτά πώς θα τα ζητήσετε, κύριε Στάθη, θα κάνετε κάποια συντονισμένη κίνηση, βεβαίως, θα πάτε. Με το σωματείο μας θα κάνουμε συντονισμένες κινήσεις. Το έχετε προγραμματίσει, θα γίνει αυτό. Άκουσα την Δευτέρα ότι έχετε οργανώσει. Τη Δευτέρα, 6.30 ώρα να ακούει και ο κόσμος, έχουμε γενική συνέλευση στην Αγιάννα. Θα παρακαλέσω όλους τους ρυθμοσυλλέκτες να είναι εκεί. Μάλιστα. Κύριε Γιάννη, θέλατε κάτι να προσθέσετε? Ναι, αυτό που είπε και ο συνάδελφος εδώ, θέλω να είμαστε όλοι 16 το μηνός που έχουμε γενική συνέλευση, να μαζευτεί ο κόσμος, να πάρουμε αποφάσεις. Μάλιστα. Και θα πάρουμε αποφάσεις, θα είναι δυναμικές αποφάσεις τώρα. Γιατί δεν πάει άλλο τώρα. Τώρα πρέπει να προσέξουν τον κόσμο. Κύριε Γιάννη, εσείς τώρα που είστε εδώ και βλέπετε τα πεύκα, τα καμένα. Μόνο, ποια είναι η πρώτη σας σκέψη? Μόνο που δεν με πιάνουν τα κλάματα. Με έχουν πιάσει και τα κλάματα πολλές φορές. Ραγίζει η καρδιά μου. Τίποτα άλλο. Από 11 χρονών είμαι μέσα στο δάσος. Και τώρα είμαι 57. Σκέψου τώρα πώς το βλέπω αυτό το πράγμα. Η ζωή σας εδώ στο δάσος. Από μικρό παιδί, από τον μπαμπά στο γιο η παραγωγή. Μπράβο. Και τώρα βγαίνω και κάθομαι. Πού να πάω? Κάθομαι έξω στο μπαλκόνι και λέω. Λέω ο Θεός να βάλει το χέρι της. Βλέπετε τη μοίρα μας. Ματίνα, όπως βλέπετε, οι κάτοικοι είναι πονεμένοι, είναι απελπισμένοι. Ζητάνε τη βοήθεια όλων. Ζητούν τη βοήθεια της πολιτείας. Έχουν σκεφτεί να κάνουν μια συντονισμένη κίνηση, όπως μας είπαν, την οποία θα την ανακοινώσουν πάρα πολύ σύντομα. Μας είπαν κάποιες από τις σκέψεις τους. Αλλά από τη Δευτέρα, που θα συντονιστούν έτσι όλοι μαζί, θα συναντηθούν, θα έχουμε νεότερα για το τι αποφάσισαν.